Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βλέπετε, μετά από 11 περίπου χρόνια έρχεται η πλήρης δικαίωση. Ο δόκτωρ Ισαΐας Κωνσταντινίδης έχει μια ανάλυση σήμερα στην Ελεύθερη Ώρα, πώς ακριβώς πήρε το Πασόκ τις εκλογές, τις κερδισμένες εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία το 2000. Ενθυμίστε πολύ καλά ότι ήταν ο λόγος που έφυγα τότε από τη Νέα Δημοκρατία. Μόλις το κατάλαβα, και το κατάλαβα ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, ξεκάθαρα, ζήτησα αλλεπάλληλα και συνεχή, αδιαλείπτως επί 1,5 μήνα, ραντεβού με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν μου το έδιδε, παρότι προεκλογικά τον έβλεπα σχεδόν καθημερινώς για την εξυπηρέτηση προεκλογικής περίοδου, επειδή το κανάλι αυτό ήταν ή στην απόλυτη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή, ή στην απόλυτη διάθεση. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Ζήτησα μετά, γιατί είχα τεράστια ερωτηματικά για το τι έγινε την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές και τη βραδιά των εκλογών και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, με τις βιαστικές δηλώσεις του Άρης Πιλιοτόπουλου, τότε εκπροσώπου τύπου, αποδοχής του αποτελέσματος. Προσπάθησα με χίλιους τρόπους και παραπέμπω στις μαρτυρίες μεγάλων ανθρώπων, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο πρόεδρος τότε του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος δεν δέχτηκε καν να εξετάσει την περίπτωση εκδιωγμού μου από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή προκάλεσα τα πράγματα τότε, και στον οποίο είπα: Γιάννη, πρέπει να δω τον πρόεδρο, είμαι εκτός ορίων, δεν δέχομαι έκπτωση και συμβασμό για αυτό το οποίο έγινε, για τη μεθόδευση, θέλω μια πιστική εξήγηση. Και γιατί να έρθει αυτή η πιστική εξήγηση τότε, προσπάθησα να εμπλέξουν σε βρωμιές ροζ περί Σαλόμης. Αυτό ήταν ο λόγος. Και φώναζα και έλεγα τεράστια ερωτηματικά τι έγινε το βράδυ των εκλογών. Και ενώ αυτό είχε πάει σε δεύτερη μοίρα ή στη μνήμη μου, έρχεται σήμερα με σχεδόν ολοσέλιδο άθρο του δόκτωρα Ισαΐα Κωνσταντινίδη με ανάλυση στην Ελεύθερη Ώρα και ξαναφέρνει στο μυαλό αυτές τις μνήμες. Ποια σημασία έχει σήμερα? Μία: την δικαίωση για άλλη μια φορά ενός ανθρώπου ο οποίος ποτέ δεν συμβιβάστηκε, δεν έκανε έκπτωση, δεν μπήκε σε μεθοδεύσεις. Μπήκαν όλοι οι άλλοι? Όχι βέβαια, πώς θα μπορούσαν εξάλλου? Απλώς οι άλλοι δεν πήραν χαμπάρι το τι έγινε. Και αυτή είναι η διαφορά εκείνου ο οποίος μπορεί και βλέπει και εκείνων οι οποίοι μακάρι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα πράγματα. Είχα λοιπόν ιερή υποχρέωση τότε που κατάλαβα το τι έγινε να φωνάξω, και αυτό έκανα και αντέδρασα, και η εύκολη λύση ήταν σήκω και φύγε. Όχι η αποδοχή μιας κουβέντας τι έγινε, γιατί συνέβη αυτό, γιατί συνέβη εκείνο, γιατί συνέβη εκείνο, το οποίο βεβαίως θα έφερε σε δύσκολη θέση την επικρατούσα τότε κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Η εύκολη λύση: φύγε. Και σήμερα έρχεται η επιβεβαίωση ότι έγινε μαγειρίο το βράδυ των εκλογών της 9ης Απριλίου του 2000. Ακριβώς 11 χρόνια και 2 εβδομάδες μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι έχω κάθε λόγο να αισθάνομαι μια πικρή αλλά ικανοποίηση. Να λοιπόν που τίποτα δεν μένει κρυφό. Να λοιπόν που δικαιώνομαι για αυτά τα οποία γίνονται. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα σχέδιο πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο. Έπρεπε να παραμείνει ο Σιμίτης για συγκεκριμένους λόγους πολιτικούς, όπως είπα και τότε το 2000, λες και ήξερα, λες και διάβαζα τα μελούμενα όταν έλεγα ότι έπρεπε να είναι ο Σιμίτης, για να περάσουν ορισμένα πράγματα για να έρθει μετά ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής συμφώνησε λαθεμένα, δεν θα πω ανοήτως, λαθεμένα, γιατί αυτό το οποίο κληρονόμησε δεν του επέτρεπε να κάνει κινήσεις για να βγει προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ελληνικού λαού περισσότερο από κάθε προηγούμενο.
Εκεί την πάτησε. Και την πάτησε όχι γιατί ο Καραμαλής δεν διέθετε τις νοηματικές διαδρομές εκείνες, αλλά εστερείται παντελώς οποιασδήποτε εμπειρίας που θα μπορούσε να του υποδείξει την πραγματική επεξεργασία των πραγμάτων εκείνης περίοδου. Και γι' αυτό λοιπόν ο πολιτικός, ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει καταγεγραμμένες εμπειρίες που να το επιτρέπουν να μπορεί να διηλίζει, να διακρίνει ποιος είναι ο καλύτερος, αποδοτικότερος και σίγουρος δρόμος για να μπορέσει να αποφύγει ή να αποφεύγει τις κρίσεις. Αυτό δεν είχε ο Καραμαλής. Σήμερα, 11 χρόνια μετά, η χώρα μαστίζεται. Μαστίζεται από μια οικονομική δυσφραγία η οποία γίνεται πιο επιβραντική, μεγιστοποιείται από τα λάθη της κυβέρνησης. Το επαναβάλλω μια φορά. Έχουμε μια ανεπαρκή, ανίκανη κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη τοποθέτηση, ο πρώτος χαρακτηρισμός για αυτή την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα μπαίνουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλουν διερεύνηση. Δεν ξέρω εάν είναι ποινική, εάν είναι δημοσιογραφική. Θέλει μια διερεύνηση όμως το τι γίνεται στο περιθώριο. Δεν έχω μείνει καθόλου ικανοποιημένος. Δεν υπήρξαν πιστικές ή οποιασδήποτε διευκρινήσεις του Πρωθυπουργού για τον κύριο Σόρο, ο οποίος ήταν εδώ την πρώτη μέρα που κέρδισε το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και τώρα την επόμενη μέρα από αυτήν την οποιαδήποτε επιτυχία πήραμε στις 25 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Ανησυχώ σφόδρα. Πιστεύω ότι ο Τζορτζ Σόρος παίζει συγκεκριμένο ρόλο και έχει συγκεκριμένο λόγο εις τα πράγματα. Πιστεύω ότι δρομολογούνται εκποιήσεις ακινήτων με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Συγκεκριμένη κατεύθυνση. Συγκεκριμένη. Άλλο να πεις αξιοποιώ, άλλο να πεις εκμεταλλεύομαι, άλλο εκποιώ. Και από το εκποιώ είναι πώς εκποιώ, σε ποιον εκποιώ. Επιλέγω να το δώσω εκεί ή εκεί. Πολύ φοβούμαι λοιπόν τώρα ότι ο κύριος Σόρος έχει έρθει εδώ ακριβώς για δρομολόγηση προς συγκεκριμένη κατεύθυνση όλων αυτών των νέων δεδομένων που δημιουργούνται στη χώρα. Κατεύθυνση η οποία δεν πρέπει να είναι ορατή, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Πρέπει πάση θυσία ο Πρωθυπουργός να διευκρινίσει επαρκώς ακριβώς το τι συμβαίνει. Γιατί εάν πράγματι συμβαίνει αυτό το οποίο έρχεται ως πληροφορία, ως ασφαλής πληροφορία, αλλά ένδειξης, όχι απόδειξης, συμβαίνει, τότε πολύ φοβούμαι ότι το γουδί θα είναι πάρα πολύ λίγο. Μεγάλη κουβέντα. Και δεν ακούγεται συχνά αυτή η κουβέντα, παρά μόνο από αγανακτισμένους, μπαϊλτισμένους ή εδιασμένους πολίτες. Αν όμως συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει όλοι μας να είμαστε νοιασμένοι. Τι συμβαίνει, πού το πάνε, τι γίνεται στο παρασκήνιο, ποιος κερδίζει, ποιος ωφελείται, τι εν τέλει θα βγει. Είναι η πρώτη φορά που τα καταθέτω αυτά. Και τα καταθέτω με εξαιρετική προσοχή. Η Ελλάδα έκλεισε την πρεσβεία της στη Λιβύη. Το ξέρετε. Ποια χώρα έχει αναλάβει να διεκπαιρώνει τα θέματα που αφορούν τους Έλληνες στη Λιβύη? Η Γαλλία? Όχι, είναι σε πόλεμο κατάσταση. Η Ιταλία? Όχι. Ποια χώρα? Η χώρα η οποία είναι στην ουσία αγορασμένη από τον Τζορτζ Σόρος. Ποια χώρα της Ευρώπης είναι αγορασμένη από τον Τζορτζ Σόρος? Η Ουγγαρία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το έχω πει και μέσα στη Βουλή κατ' επανάληψη ότι το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης ανήκει στο Τζορτζ Σόρος και μέσα στο Επιστημονικό Συμβούλιο είναι ο κύριος Νίμιτς, ο μεσολαβητής για το θέμα των Σκοπίων. Προσέξτε τώρα την ελουχία των πραγμάτων.
Ο άνθρωπος κλειδί για να λυθεί το Σκοπιανό είναι ο Νίμιτς. Αφεντικό του Νίμιτς είναι ο Σόρος, μέγας χρηματοδότης των Σκοπίων, στενός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου, που εμφανίζεται στην Ελλάδα την επομένη που κέρδισε ο Γιώργος στις εκλογές, λίγο πριν το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, πριν καν ορκιστεί, και εν συνεχεία τώρα που είναι το μεταβατικό στάδιο της Ελλάδος και είναι υπό εκποίηση μια μεγάλη περιουσία του δημοσίου. Ο ίδιος ο κύριος Τζορτζ Σόρος είναι το μεγάλο αφεντικό της Ουγγαρίας που ελέγχει το δημόσιο πανεπιστήμιο, το έχει πάρει στα χέρια του τώρα, και η Ελλάδα αναθέτει στην Ουγγαρία από όλες τις χώρες της Ευρώπης να έχει τα συμφέροντα της πρεσβείας μας στην Τρίπολη. Αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει ότι κάποια πράγματα θέλουν περισσότερη έρευνα. Και εμείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και στα μέσα μας αυτή την έρευνα θα την κάνουμε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Και καλούμε τον οποιοδήποτε έχει γνώση, τον οποιοδήποτε έχει σοβαρές και βάσιμες ενδείξεις ή ακόμα πολύ περισσότερο και αποδείξεις, να έρθει και να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Τον καλούμε να βγει δημόσια και να μιλήσει. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να παραμείνουν εκρυπτό. Γιατί σαφέστατα οδηγούν μάλλον σε βλάβη και ίσως ανήκεστη την οικονομία ή ακόμα και την ίδια την πορεία του έθνους. Φοβούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται από πλευράς κυβέρνησης, όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να περάσουν, τα οποία γνωρίζουν ότι δεν είναι αποδοτικά, ίσως δεν είναι και εφαρμόσιμα, αλλά σίγουρα δεν είναι αποδοτικά, δεν είναι η σωστή συνταγή. Από την άλλη πλευρά παρακολουθώ τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα βγάλει, λέει, ένα πρόγραμμα εδώ και τόσους μήνες, το Ζάπιο 2. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ νόμιζα οι κολεξιών έχουν κολεξιό νούμερο 1, κολεξιό νούμερο 2. Πίστευα ότι κάτι σοβαρότερο από την Κοκό Σανέλ το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σχέδιο 2, κολεξιόν 2. Εν πάση περιπτώσει υποχρεούμε θα να το ακούσουμε. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι εξαντλείται σε αερολογίες και σε γενικότητες. Η χώρα θέλει συγκεκριμένες συνταγές, συγκεκριμένο πρόγραμμα πώς μπορεί να βγει από την ύφεση. Δεν λέμε ότι έχουμε το μαγικό χαρτί, αλλά έχουμε όμως μια σίγουρη συνταγή, συντεταγμένη αν θέλετε πολιτική, πώς η χώρα μπορεί να βγει από την κρίση. Είναι δύσκολο αλλά εφικτό, είναι κοπιαστικό αλλά σίγουρα, επαναλαμβάνω, αποτελεσματικό. Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα αλλάξει τις δυνατότητες που έχει η χώρα να βγει προς τα ευρώς. Σαφέστατα και η Τρόικα προσπαθεί τα δικά της. Η Τρόικα είναι ο δανειστής, ο αναγκαίος δανειστής. Εκεί που οδήγησαν τα πράγματα από κοινού, το Πασόκ του Σιμίτη, ιδιαίτερα της δεύτερης τετραετίας, καθά είπε και ο κύριος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος αυτής της κυβερνήσεως του Πασόκ, και της περίοδου Καραμαλή. Αυτή η χαμένη δεκαετία έχει ένα κόστος σήμερα. Και πρέπει να δούμε και να βρούμε τρόπο να απαλλάξουμε την Ελλάδα από αυτό τον βρόχο. Υπάρχει ο τρόπος. Θέλει όμως μια συγκεκριμένη πολιτική και όχι αυτή που μας δίνει η Τροϊκανή. Οι Τροϊκανοί, οι δανειστές μας λοιπόν, ενδιαφέρονται εν πρώτης πώς θα μπορέσουν να περισσώσουν αυτά που μας έχουν δώσει ή το κάτι τι περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος τους. Ο δικός μας στόχος είναι να γίνει βιώσιμη Ελλάδα. Να υπάρχει Ελλάδα και αύριο. Αυτό θέλουμε. Αυτοί αυτό το οποίο θέλουν, θέλουν μια πλήρως ελεγχόμενη Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται. Δεν είμαστε πλέον κυρίαρχο κράτος. Μην έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση. Μην σας λένε ότι η Ελλάδα κυριαρχείται από τους Έλληνες. Επικυριαρχείται από τρίτους. Δεν μπορώ να σας πω σε ποιο βαθμό από τους Αμερικάνους ή σε ποιο βαθμό από τις Βρυξέλλες.
ή ποια διαφορά μπορεί να υπάρχει μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Η ουσία είναι σήμερα ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο μεσαίοι υπάλληλοι της Κομισιόν και του Δούνου του να υπαγορεύουν κατά λέξη να είναι υπεδονόμοι της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι αδιανόητο. Σαφέστατα, εκεί που πήγαν τα πράγματα, εκεί που έφεραν τα πράγματα τη δεκαετία που μας πέρασε Πασό και Νέα Δημοκρατία, είχαμε την απόλυτη ανάγκη να βρούμε λεφτά. Αφενός μεν τα λάθη Σιμίτη και Καραμαλή, αφετέρου η διαρκώς αποκαλούμενη και αποκαλυπτόμενη πολιτική δολιότητα του Παπανδρέου, ο οποίος από την πρώτη μέρα δεν πήρε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να μας σώσουν από τα νύχια της Τρόικα. Ο κύριος Παπανδρέου, γνωρίζοντας ότι τα μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν ήταν σκληρά, τα είχε περιγράψει σε ένα ευρύτερο περίβλημα ο κύριος Καραμαλής προεκλογικά, και επειδή η σοσιαλιστής ο ίδιος είναι, δεν θα μπορούσε ποτέ, έψω να βρει μια φόρμουλα να τα εφαρμόσει μεν, αλλά όχι ο ίδιος. Δηλαδή, για τη Τρόικα. Οδήγησε λοιπόν τα πράγματα στο πρώτο οκτάμινο της θητείας του σε μια τέτοια απραξία που να φτάσουμε ως όριμο φρούτο να επιλέξουμε μεταξύ πτώχευσης και άγριου δανεισμού. Δεν υπήρχε τρίτη εναλλακτική λύση. Η Νέα Δημοκρατία και η αριστερά, ανεύθυνη η αριστερά, η Νέα Δημοκρατία με ανεύθυνο πολιτικό ηγέτη, προτίμησε την πτώχευση. Εμείς με οριμότητα ανάμεσα στα δύο κακά προτιμήσαμε το μη χείρον, το οποίο θεωρήσαμε βέλτιστον με προσινό χαρακτήρα. Να σώσουμε την πατρίδα με όποιους σκληρούς όρους, αλλά εις την πορεία με μια πολιτική εναλλακτική να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που θα πέραν από τη συνέχεια της ύπαρξης του κράτους. Ο μεν κύριος Σαμαράς και η αριστερά συνέπλευσαν με την πτώχευση. Συνέπλευσαν με εκείνους οι οποίοι στοιχημάτισαν με την πτώχευση της Ελλάδος. Τον Σόρος, τον Μπάφετ και κάποιους άλλους. Στην ίδια κατηγορία. Στην ίδια τραμπάλα, από την ίδια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, εμείς που θέλαμε να σώσουμε την Ελλάδα, έστω και κάτω από μια στιγνή, επαναλαμβάνω, στενή, αν θέλετε, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Ο κύριος Παπανδρέου, ενώ μπορούσε, δεν έκανε τίποτα. Από εκεί και πέρα, χάθηκε ένας πολύτιμος χρόνος με το μνημόνιο. Δεν μας είπε κανείς πόσα έχουμε εισπράξει. Δεν νομίζω να το ξέρουν ούτε οι υπουργοί. Πόσα έχουμε εισπράξει. Πόσα έχει πάρει η Ελλάδα σήμερα. Πόσα. Κανείς δεν το ξέρει. Δεύτερον, πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, πού πήγαν. Πήγαν σε εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων. Πήγαν για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων. Πήγαν για αναπτυξιακά μέτρα. Πού πήγαν. Ουδείς και αυτό μπορεί να το απαντήσει. Και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να ασκήσουμε εμείς τα καθήκοντά μας του ελευτή της πολιτικής της κυβέρνησης ως κόμμα της αντιπολιτεύσεως, εάν δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση, αυτά τα χαρτιά στα χέρια μας. Είναι αδιανόητο να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί κάνουμε δουλειά μας σωστά και πιστικά. Γιατί αν πρόκειται να κάνουμε δουλειά μας όπως την κάνει η Νέα Δημοκρατία, τότε πολύ φοβούμε ότι αφήνουμε ασίδωτο, ενδεχομένως και συνειδητά κάποιοι, το Πασόκ να οργιάζει. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε από αυτή την πάστα και επειδή πριν από λίγο απεδείχθη ότι και με το ίδιο το κόμμα στο οποίο συμμετείχα αναμετρήθηκα τότε που χάρισε τις εκλογές, προσέφερε τις εκλογές ευκόλως εις τον κύριο Σιμίτη, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα δεν έχω καμία διάθεση κανενός συμβιβασμού υποχωρήσεως ή εκτόσεως απέναντι σε ένα κόμμα με το οποίο δεν με συνδέει τίποτα παρά μόνο η άσκηση ενός λειτουργήματος μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του Κοινοβουλίου. Περί αυτού πρόκειται. Όμως, αυτή τη στιγμή μας ενώνει ή μας χωρίζει κατ' άλλους η πατρίδα. Πρέπει να βοηθήσουμε την πατρίδα.
Και η πατρίδα θα βοηθηθεί μόνο πλέον δια της απαλλαγής της χώρας από το Πασό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και καλό τον κύριο Σαμαρά. Πήγα να πω τον κύριο Καραμαλή. Καλό τον κύριο Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, καλό τον κύριο Σαμαρά να ζητήσει εκλογές. Εδώ και τώρα. Το να κινδυνεύει η πατρίδα από τους χειρισμούς του Παπανδρέου και της παρέας. Και να μην ζητάει εκλογές το κόμμα εξομιλής αντιπληθέψεως, εμένα με βάζει σε προβληματισμούς και σε διάφορες πονηρές ιδέες. Κύριε Σαμαρά, εδώ και τώρα ζητήστε εκλογές. Επαναλαμβάνω, εδώ και τώρα εκλογές. Να πιέσουμε. Και εσείς και εμείς. Εκλογές. Ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο τόπος εκεί που πάει είναι εκλογές. Δεν είναι η καλύτερη λύση. Όμως είναι η μόνη λύση που θα πιθαναγκάσει τον κύριο Παπανδρέου, έστω και αν βγει πρώτο κόμμα, χωρίς πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, χωρίς πλειοψηφία, να ελεγχθεί για την πορεία του τόπου και για ό,τι κρύβεται στους πρόποδες αυτής της σκέψης. Συνδέοντας και πάλι ευθέως την κουβέντα με τον κύριο Σόρο και τα παιχνίδια τα οποία γίνονται εις βάρος και εν αγνία του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είναι ό,τι καλύτερο σήμερα εκλογές. Όμως είναι ο απομηχανής Θεός. Πάμε σε εκλογές για να αναγκάσουμε, επαναλαμβάνω, τον κύριο Παπανδρέου να αλλάξει ρότα. Θα μπορούσε μια κυβέρνηση ευρύτερη να έχει άλλες πρωτοβουλίες και να είναι μακρά από αγγυλώσεις ή και συμφέροντα ή και υπαγορεύσεις που γίνονται από το εξωτερικό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν βγάζω εντελώς τις πονηρές σκέψεις που έχετε κι εσείς. Δεν τις έχω πρωταγωνίστριες μέσα στο μυαλό μου. Δεν τις αποκρούω, δεν τις αποβάλλω όμως. Αυτό ας γίνει κατανοητό. Η χώρα δεν πάει να προχωρήσει. Την Πέμπτη, σε 24 από τώρα, πάμε στη Βουλή για το μεγαλύτερο ίσως σκάνδαλο της δεκαετίας. Δεν το βατοπέδι. Δεν είναι οι Ζήμερς. Δεν είναι τα ομόλογα. Είναι τα υποβρύχια. Ένα σκάνδαλο που ξεκίνησε από το 98. Ο κύριος κορμός του ήταν μέχρι το 2002, αλλά από εκεί μέχρι εφέτος που παραλάβαμε το πρώτο, είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση και πρέπει να ελεγχθεί όλη η περίοδος. Και κάνω ερώτημα εις τον ακέραιο και συνάμα ΕΦΗ Βενιζέλο. Δώσαμε την πρώτη δόση το Φεβρουάριο και μεθαύριο δίνουμε και τη δεύτερη δόση και δίνουμε την τρίτη δόση 200 εκατομμύρια για το 2011. Έργο έχει προχωρήσει. Δίνεις στον κατασκευαστή ενός διαμερίσματος μια προκαταβολή με τα πετά, του δίνεις εσυχία χρήματα με την τυχοποιία, του ρίχνεις μετά με τα σωβατίσματα, του ρίχνεις μετά με τα είδη γίνης, του δίνεις μετά με τα πατώματα. Εμείς δώσαμε ήδη 2 ετών δόσεις. Πού βρίσκεται το δεύτερο υποβρύχιο? Πού βρίσκεται? Ερώτηση. Πού βρίσκεται? Έχουν κοπεί οι λαμαρίνες, έχει σχεδιαστεί, έχει προχωρήσει ο σκελετός? Είναι ερώτημα, θέλει μια απάντηση και πρέπει να απαντηθεί για να ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί βάσει του νόμου τον οποίο περάσαμε από τη Βουλή, κάθε τι το οποίο κατασκευάζεται αυτομάτως γίνεται περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Ποια είναι η περιουσία του ελληνικού δημοσίου έναντι των χρημάτων που έχουμε δώσει? Και αν ο κύριος Σάφα εξαφανιστεί με τον τρόπο που ενεφανίστη, δεν πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμό? Δεν πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμό ότι ξαφνικά από τις 240 χώρες ενεφανίστη τα Αμπουντάμπη? Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να συνδυάσουμε ότι η Φόρεσταλ έστενε όλα τα μαύρα χρήματα στο Αμπουντάμπι? Εγώ δεν προσωπικά πιστεύω ότι μέρος αυτών και το ελάχιστο πήγανε σε πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα της διοίκησης. Τα μεγαλύτερα ήταν αυτά που ξαναπήραν οι Γερμανοί νομιμοποιώντας αυτά τα μαύρα χρήματα. Αυτό όμως θα το ψάξουμε στην Πανακτική Επιτροπή ή θα ψάξουμε μόνο και στερεά
το πολιτικό πτώμα που λέγεται Άκης ο Χατζόπουλος. Όχι. Εμείς ως λαϊκός ορθόδοξος ερμός σε πλακάκια Πασό και Νέα Δημοκρατίας δεν συμμετέχουμε. Όλο το έργο από αρχή μέχρι τέλος, όλο θα το ψάξουμε στην Οργανική Επιτροπή. Αυτά τα κολπάκια ότι ψάχνουμε τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο μόνο για το μέχρι 2002 και από εκεί πέρα όλους τους υπουργούς, όποιοι και να είναι αυτοί, Πασόκ είναι Δημοκρατία, τους πάμε για μια συζήτηση στην Υποεπιτροπή Εξοπλισμό που μάλιστα έγινε φέτος. Όχι, αυτά δεν πασίγουν. Όλοι μαζί στο ίδιο δόλιο, στην ίδια ανάκριση από τους ίδιους βουλευτές. Όλα τα άλλα είναι παιχνίδια. Και σε παιχνίδια μπορεί να δέχεται ο κύριος Σαμαράς εξ ανάγκης να παίζει, γιατί το κόμμα του είναι εμπλεγμένο. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο. Την Πέμπτη όμως θα διευκρινίσουμε περισσότερους λόγους μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έχω, κλείνοντας, την ανάλυση του κυρίου Ισαΐα Κωνσταντινίδη, εδώ στην σελίδα αυτή, όπου μέσα ξεκάθαρα, σας παραπέμπω σήμερα στην ελεύθερη ώρα, εδώ ξεκάθαρα λέει πως έγινε το όλο η αλλαγή σκυτάλης στον νικητή της εκλογές του 2000. Χαίρομαι και επαναλαμβάνω, έχω μια πικρή ικανοποίηση από αυτά που έλεγα τότε, που έρχονται σήμερα 11 χρόνια μετά και επιβεβαιώνομαι. Τις εκλογές του 2000 τις πήρε το Πασόκ μέσα από τα χέρια της Δημοκρατίας, με ανοχή κάποιων της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, για χαρά.